Λύκειο Ελληνίδων Σερών για ακόμη μία χρονιά διοργάνωσε μία όμορφη γιορτινή εκδήλωση σε γνωστό ξενοδοχείο της πόλης με φιλανθρωπικό σκοπό για το ΚΔΑΠ με ελιαχτίδα με άρωμα Χριστουγέννων και πολύχρωμα λαχταριστά κέικ. Ένα χριστουγεννιάτικο κέικ και πέμπτη συνεχή χρονιά για φιλανθρωπικό σκοπό να ενισχύσουμε το Σύλλογο Γονέων για παιδιά με αυτισμό την Ηλιαχτίδα μέσα στο πνεύμα των εορτών. Άλλωστε Χριστούγεννα σημαίνει αγάπη και αλληλεγγύη. Φέτος ακόμα πιο όμορφα. Έχουμε και δράσεις για τους μικρούς μας φίλους να συμμετάσχουν και αυτοί, να νιώσουμε στο πνεύμα των εορτών. Εμείς ευχαριστούμε πάνω απ' όλα το Ελπίδα Resort που για ακόμη μια φορά μας προσφέρει τον όμορφο του χώρο, τα ροφήματα, το ΙΕΚ Μαγειρικής που μας κάνουν αυτά τα υπέροχα κέικ και φυσικά όλο τον κόσμο που είναι κοντά μας και στηρίζει κάθε δράση μας. Η πρόεδρος της Ηλιαχτίδας, Σουλτάνα Λαμπροπούλου, ευχαρίστησε όσους συμμετείχαν. Και εμείς συμμετέχουμε, κάνουμε ένα χριστουγεννιάτικο κέικ και θα ήθελα να ευχαριστήσω το Λύκειο Ελληνίδων που για δεύτερη χρονιά κάνει αυτό το διαγωνισμό του χριστουγεννιάτικο κέικ και με τα έσοδα που θα μαζευτούν θα ενισχυθεί ο σύλλογός μας. Και είναι πολύ σημαντικό γιατί το Λύκειο Ελληνίδων είναι, θα λέγαμε, ένα σύλλογος από τους πιο παλιούς της πόλης μας και αναγνωρίζει ότι εμείς οι γονείς που έχουμε παιδιά με αυτισμό προσπαθούμε και κάνουμε ό,τι το καλύτερο και είναι πολύ σημαντικό που μας στηρίζει η τοπική κοινωνία. Είναι σημαντικό γιατί οι μέρες αγάπης που έρχονται καλό θα είναι να σκεφτόμαστε τους συνανθρώπους μας που βρίσκονται σε δύσκολες συνθήκες και γι' αυτό ό,τι μπορεί ο καθένας να προσφέρει. Τα περίτεχνα διακοσμημένα κέικ με τις λαχταριστές γεύσεις που παρασκεύασαν οι σπουδαστές των ΙΕΚ Μαγειρικής υπό την καθοδήγηση των εκπαιδευτών τους έκλεψαν τις εντυπώσεις. Φτιάξαμε διάφορα κέικ με διάφορους στολισμούς κλπ. Ωραία εμπειρία έτσι είναι και γενικά είναι ωραίο να μαγειρεύεις για άλλους ανθρώπους. Εννοείται για φιλανθρωπικό σκοπό ό,τι καλύτερο. Γιορτινή έτσι, πώς θα πεις, ατμόσφαιρα ρε φίλε. Ωραία είναι. Έχω κάνει εγώ τρία κέικ. Το ένα από τα κέικ είναι με λευκή σοκολάτα και είναι πράσινο μέσα. Έχουμε κάνει ένα ακόμα με φιστίκι γίνης. Και έχουμε κάνει και κάποια άλλα κέικ τα οποία έχουμε βάλει μέσα από ξηραμένα φρούτα και τα έχουμε στολίσει με άχνη ζάχαρη, κανέλα ή κακάο. Όλα σε γιορτινό! Ναι, φυσικά. Γιατί τώρα έρχονται και τα Χριστούγεννα, οπότε είπαμε να αναδείξουμε λίγο και τις χριστουγεννιάτικες διαθέσεις. Όλα αυτά τα μάθατε στο ΙΕΚ? Είναι αυτά που έχουμε μάθει εδώ πέρα στο ΙΕΚ. Κάποια έχουμε παραπάνω γνώσεις επειδή ψαχνόμαστε γενικότερα. Έχουμε δουλέψει σε κάποια καταστήματα λόγω σεζόν ή λόγω δουλειάς. Οπότε γνωρίζουμε κάποια πράγματα και από ζαχαροπλαστική. Πώς αισθάνεσαι που συμμετέχεις σε αυτό το όφελο? Γενικά πολύ χαρούμενος, πολύ ενθουσιασμένος, γιατί σαν νέος μάγειρας θέλω και εγώ να δείξω τις ικανότητές μου στον κόσμο και πιστεύω ότι είναι μια πολύ ωραία εμπειρία για όλους.